Αυτή είναι η εξέλιξη βέβαια του έρωτα σε ένα ζευγάρι που μετράει πολλά χρόνια μαζί. Εμείς θα πάμε να δούμε ένα άλλο ζευγάρι. Είναι ο Σάκης και η Μαργαλένα που τους έχουμε ζήσει τηλεοπτικά. Σχεδόν live είδαμε τον έρωτα αυτόν. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που αντιμετωπίζουν όλα αυτά που έχουν στην κοινή τους πορεία μαζί, την επανασύνδεσή τους, το χωρισμό τους, με πολύ χιούμορ, με πολύ φρεσκάδα, πολύ ειλικρινά. Πολύ ειλικρίνη. Εμένα αυτό δεν με εντυπωσίασε. Τα λένε όλα σαν να μιλάτε off camera. Πάμε να δούμε το Σάκη και τη Μαργαλένα. Λοιπόν, είστε πολύ ωραίοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Πόσο καιρό είστε μαζί? 5 χρόνια. Πλην 2 μήνες που είμαστε. Όχι, γιατί έχουν περάσει τα 5 χρόνια. Τα έχουμε κλείσει από τον Νοέμβρη. Δεν ξέρω, το έβγαλε με τριγωνική ανισότητα. Με μπέρδεψε. Δεν έχει μάθει, πρέπει να λες ναι. Αυτό δεν είναι. Βλέπω δεν ούτε έχεις μάθει, όμως. Δηλαδή εννοείται πλέον τον. Το έχω κάνει τόσο συνήθεια που εννοείται. Πώς γνωριστήκατε? Ήτανε μήνας. Α, ωραία, θα το κάνεις σαν μυθιστόρημα. Τι λες, μωρέ. Δεν έχει ένα εξάμεινο στο μυαλό της, το οποίο εγώ προσπαθούσα να τη γνωρίσω, ενώ εκείνη δεν ήθελε. Ναι, αλλά πώς γνωριστήκαμε, ήταν καλά, η ερώτηση. Γιατί δεν ήθελες το παιδί. Δεν με ήθελε, 6 μήνες. Δεν το ήθελα. 6 μήνες. Και εσύ 6 μήνες όμως, ρε. Κυρίως. Και εσύ γιατί το ήθελες το παιδί, καλέ? Δεν τον ήθελα καθόλου. Δεν ήταν δηλαδή έρωτας με την πρώτη ματιά? Όχι, ο Σάκης. Από μεριά μου ήταν. Από μεριά σου το καταλάβαμε, αφού 6 μήνες επέμενες. Να το πω όμως, γιατί πρέπει να τα λέμε. Κάποια πράγματα δεν είναι. Να τα λέμε αυτά. Αυτά είναι ωραία, να τα λένε τα χώρια. Ήρθε τώρα στην έδρα μου, ναι, εκεί που εγώ μεγάλωσα και μου το παίζε λίγο ιστορία. Οπότε για μένα ήταν απαγορευτικό όλο αυτό. Ωραία. Γι' αυτό το έπαιζε δύσκολε. Δεν το έπαιζα, ήμουν απελή. Δεν τον ήθελα. Ήταν ο χαρακτήρα έτσι. Αλήθεια, αυτή δεν ήταν μόνο μαζί μου. Ήταν γενικά ένα κορίτσι το οποίο δύσκολα την προσέγγιζε. Ακόμα έτσι είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν είναι και ο πιο απλό χαρακτήρα. Εσύ καταρχά τι ξεχώρισε στην Μαργαλένα και επέμενε 6 μήνες. Αυτά που ξεχωρίζω ακόμη. Είναι άλλη εποχή. Είναι παραδοσιακή. Θέλει τον τρόπο τη. Έρωτα με την πρώτη τώρα ματιά. Με την πρώτη ματιά. Την πρώτη μέρα που νίκησα το μαγαζί, την στο μαγαζί που δούλευε. Την πρώτη μέρα που παραγγείλαμε τον πρώτο καφέ από την καφετέρια που δούλευε. Και τελικά πώς πίστηκες, Μαργαλένα, να βγεις στο πρώτο ραντεβού με το Σάκη? Στην αρχή, όντως δεν τον ήθελα. Δηλαδή, έμπαινε από τη μία πόρτα, εγώ έβγαινα από την άλλη. Ερχόταν, μου λέγε καλημέρα και πραγματικά, τι μου λες τώρα καλημέρα, δεν θέλω. Αλλά η επιμονή του πραγματικά με κέρδιζε και εν τέλει. Και παίρνει τα δώρα τη, τα γλυκά. Στο τέλος της ημέρας, όλο αυτό μπορεί και να με γοήτευε, η επιμονή του περισσότερο. Εγώ ήμουν σε σχέση τότε, βέβαια. Οπότε ήμουν. Δεν ενοχλούσα όμως. Ήταν διακριτικός. Εγώ χώρισα, όχι για το Σάκη, γιατί έπρεπε τότε να χωρίσω, έτσι θα έφερε η ζωή, και βγήκαμε. Και τελικά το μετάνιωσες έτσι που ήσουν τόσο, ρε παιδί μου, απόλυτη τους πρώτους 6 μήνες. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν απόλυτη, δεν θα έχει και τη μαγεία του. Νομίζω ότι γι' αυτό και όλος ο Σάκης κόλλησε τόσο πολύ μετά, γιατί όταν έβρισκε συνέχεια πόρτα, λέει, σώπα, εδώ είμαστε, πρέπει να... Να ανοίξει αυτή η πόρτα. Και τελικά η πόρτα άνοιξε. Η πόρτα άνοιξε. Και άνοιξε και μια πόρτα ενός σπιτιού και συγκατοικήσατε πάρα πολύ γρήγορα. Κατευθείαν. Μα να σου πω κάτι, πήγαινα στο σπίτι του και μου λέγε. Έπλαινα τα δόντια και μου λέει: να τον βουρτάσω, δεν θα την αφήσει. Του λέω: ρε Σάκη, του λέω: την πάρω μαζί. Μετά έκανα επιθετικό μάρκετινγκ, δεν πήγαινε άλλο. Πώς να αντέξω. Βέβαια, να τονίσουμε ότι όταν δούλευε στο Περιστέρι και μέναμε στην Καλυθέα, ξυπνάγαμε μαζί 7 ώρα το πρωί. Με ξύπναγε 7 ώρα το πρωί. Γίνε λίγο ρομαντική, κοίτα. Καρδούλες, σίγουρα. Όχι, ήταν πολύ καλός, η αλήθεια είναι, με πρόσεχε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός. Μιλάμε για τότε, όχι για τότε, τώρα ναι, εντάξει. Ερχόταν, θυμάμαι, κάθε πρωί και μου φέρνε ένα βασιλικό πολιτό να μου βάλει στο στόμα, να πάρω ενέργεια και τέτοια. Μα δούλευε πολλές ώρες. Καλά στην πιάτσα τώρα. Σηκωνόταν πρωί, με πήγαινε στη δουλειά, ενώ οδηγούσα, με πήγαινε στη δουλειά. Επίσης, εκείνο το πρώτο διάστημα που όλα ήταν έτσι μετέωρα και δεν θέλαμε να το μάθει ο κόσμος και η μικρή κοινωνία το Περιστέρι και. Τέλος πάντων, πολύ λογικό για μια κοπέλα. Μια μέρα αποφασίζουμε να πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Και εμείς λέμε εντάξει, τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Πάμε, έχει 20.000 κόσμο, ποιος να μας δει. Και κάποια στιγμή πέφτει η κάμερα πάνω μας. Μάλλον δεν έπεσε μια φορά και έπεσε 4-5. Τελικά δεν. Και την ώρα που κάθομαι, βγάζω το κινητό από την τσέπη και έχω 100 μηνύματα. Σε δείχνει και τηλεόραση. Σε κάμερα, σα δείχνει τηλεόραση. Κρυφό εμείς τότε, γιατί ήταν το μαγαζί μου, δίπλα στο μαγαζί που δούλευε. Άρα όλος ο κόσμος που φερόταν στην γειτονιά. Μας ήξερε. Γιατί όντως το Περιστέρι είναι ένα μικρό χωριό. Άρα, όλο το Περιστέρι Παναθηναϊκός. Έβλεπε το μπάσκετ προφανώς, δεν ξέρω. Έπαιζε με Μπαρτσελόνα τότε. Α, ήταν σημαντικός αγώνας. Πλέον, πλέον δεν μπορούσε να είναι. Έπρεπε να πας ένα πιο τοπικό. Κρυφό δεν μπορούσε να είναι πλέον. Σωστά. Μετά ήρθε ο κορονοϊός. Α, πολύ ωραία. Στην πρώτη καραντίνα περνάγαμε τέλεια. Μαγικά. Τέλεια. Μετά όμως.
Μετά χωρίσαμε. Και εσύ λες, θα μπω στο Survivor. Πολύ αναμενόμενο. Σάββατο πρωί χώρισα. Τι πιο ψηλικό. Σάββατο πρωί χωρίσαμε. Ναι. Σάββατο βράδυ, πάνω στην τρέλα, λέω, θα δηλώσω με το γιο Survivor. Α, τρελάθηκε. Και τι είπες, θα πάω έτσι. Κυριακή πρωί το μετάνιωσε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα στην τηλεόραση. Τώρα θα δει. Σάββατο βράδυ δήλωσε Κυριακή πρωί το μετάνιωσε όμως. Γιατί παίρνει τηλέφωνο και δεν το σηκώνε. Κυριακή. Εσύ που τα ξέρει, επειδή τα έχω πει εγώ. Άσε να τα πω εγώ. Πού να τα ξέρω. Εγώ δεν το έχω πολύ σκεφτεί αυτό που έκανα. Ήταν πραγματικά πάνω στην τρέλα. Και του το ακύρωσα τρεις φορές για να πάω. Έλα μου ντε όμως που πάω στα αγωνίσματα και βλέπω τον Σάκη εκεί. Και είχαμε χωρίσει τώρα 1,5 μήνα. Δεν ξέραμε όμως ότι θα είναι ούτε ένα άλλο εκεί. Και με το περπατάω δύο βήματα και βγαίνω από την αίθουσα και κοιτάω δεξιά. Από εδώ είναι δεξιά. Σκορδοκρεμίνη. Βλέπω τη Μαριαλένη. Εν τω μεταξύ, όταν είχαμε χωρίσει, εγώ δεν είχα προλάβει να πάρω όλα μου τα πράγματα από το σπίτι του. Και του λες, φέρτα μου στο Survivor. Και την ίδια μέρα πάω και παίρνω και όλα μου τα πράγματα από το σπίτι του. Τρελάθηκα, δεν ήθελα. Και την Κυριακή ξαναβρισκόμαστε, γιατί είναι δύο μέρες τα... να μαθαίνει ο κόσμος. Με τον Αντζούν. Και αποφάσισε να μπει εσύ πρώτα. Μάλιστα. Τώρα τι να πει εσύ. Με πήραν και εμένα μετά τα αγωνίσματα, μου είπαν ότι έχει περάσει με τον απόδειξη του αεροπλάνου, ό,τι λένε ναι. Τέλος πάντων στους περισσότερους παίχτες. Εγώ για κάποια θέματα μαγαζιών και επιχειρήσεων κλπ. Δεν ήμουν τόσο σίγουρος. Δεν έβλεπα καν Survivor, γιατί στο πρώτο επεισόδιο που είδα τη Μαριαλένα να πιάσει τα κλάματα. Εγώ το μεταξύ νόμιζα ότι θα μπούμε μαζί με τον Σάκη, γιατί πραγματικά μέχρι και στους γιατρούς, στις τελευταίες εξετάσεις. Είμαστε που... μαζί. Τον έβλεπα και με έβλεπε. Δεν λέγαμε καλημέρα. Και φτάνει η ώρα να πετάξουμε. Πουθενά ο Σάκης. Ρώτησε όμως, ρώτησε. Το μάθα μετά. Άσε ρε. Ρώτησε, λέει ο Σάκης, πού είναι ο Σάκης. Εντάξει, δεν μπορεί να μην δε στεναχωρέθηκες όταν... Όχι, νομίζω ότι ένιωσα ανακούφιση. Εγώ δεν έβλεπα το Survivor τότε, γιατί ήταν λίγο βαρύ ψυχολογικά για μένα να βλέπω την πλέον μου στο παιχνίδι που μου αγαπάω. Έμενα με τον κολλητό της, ο οποίος είναι πλέον ο κολλητός μου και συνεταιρός μου. Μου έχει πάρει και τον κολλητό. Του είχα απαγορέψει να βλέπει Survivor στο σπίτι. Α, δημοκρατικά οπότε, όλα γενικά. Δημοκρατικά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είχαν κλείσει και τα μαγαζιά λόγω καραντίνας, ήμουν σε κρατική κατάθλιψη. Κάπως έτσι ετοίμασα βαλίτσα και έφτασα στον Αγιοδομή. Συγγνώμη, όταν τον είδες, τι έπαθες. Αυτό που είδατε. Το είδαμε όλοι βέβαια τι έπαθες, αλλά μέσα σου πραγματικά πώς ένιωσες. Θα σου πω. Έχει πει πολλά. Έχω πει πολλά. Γιατί όμως, γιατί εγώ πριν φύγω, είχε μια περιπετιούλα ο Σάκης με μια κοπέλα. Είδες, απέφυγα να σχολιάσω κάτι, αλλά δεν φταίω εγώ. Για να εξηγήσω και να δικαιολογήσω και όλα την αντίδρασή μου. Είχε μια περιπέτεια με τη συγκεκριμένη κοπέλα με την οποία μπήκανε μαζί στο παιχνίδι. Εγώ όταν είχα φύγει για Άγιο Δομήνικο, τους είχα αφήσει ότι είναι μαζί. Επομένως, όταν τους βλέπω να έρχονται στην παραλία από εγώ δύο μήνες, δεν ήξερα τι γίνεται στην Ελλάδα, αντιλαμβάνομαι ότι εντάξει, τώρα ήρθαν να μου κάνουν πλάκα τώρα αυτοί. Δύο σκάσανε ζευγαράκι εδώ πέρα να μου πούνε εμένα τι τώρα που είμαι ήδη δύο μήνες. Και λίγα είπε. Μην τη συγχύζετε τώρα, μια χαρά. Ναι, καλέ. Δεν τη συγχύζουμε όλοι εμείς. Να έχει συγχύσει εσύ πολύ καιρό πριν από εμάς. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι ότι η παραγωγή δεν είχε ιδέα. Έκατσε όλο. Και δεν μας πιστεύει κανείς το μέχρι ότι λέμε αλήθεια. Ναι, νομίζω ότι μας πήραν στο Survivor επειδή ήμασταν κανονικό ζευγάρι και το παίξαμε. Όλοι ότι είναι στημένο. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν γίνεται να το στήσει αυτό. Δηλαδή οι ηθοποιοί στο Hollywood να ήμασταν, δεν το παίζαμε τόσο καλά. Ναι, εγώ έμαθα ότι θα πάμε αυτή την κοπέλα την ημέρα που δοκιμάζαμε ρούχα για να φύγουμε. Πήγε τελικά. Βάσου μου. Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Και ακούω τη φωνή του Σάκη στον Άγιο Δομήνικο. Και κάνω μπντά. Παρεστήσει λέει, έχω σίγουρα. Πώ πιθανότητε πήγανε. Και βλέπω το Σάκη. Και από πίσω βλέπω και την άλλη κοπέλα. Και λέω εντάξει με δουλεύω. Πώς πιθανότητες υπήρχαν σε 110.000 αιτήσεις. Ήρθε μετά μου λέει καλά πως έχεις γίνει έτσι. Και καλά, δεν εννοούσα άσχημη. Είχα δυνατήσει πολύ. Ναι και εντάξει λέω τι μου τον φέρετε τώρα εδώ. Και η επανασύνδεση πώς έγινε στο Survivor. After Survivor έγινε. Α, μετά που βγήκατε. Καλά, εντάξει τώρα. Το έχεις ψήσει την κατάσταση από μέσα. Οπα. Δυνατός, Σάκη. Είδες. Μέσα. Τον πρώτο μήνα πραγματικά δεν ήθελα να τον βλέπω καθόλου. Δεν με έβλεπε. Με διώχνω. Αλλά θα σου πω τι έγινε με τον Σάκη. Μου βγήκε το συνέστημα της προστασίας προς τον Σάκη. Δηλαδή, δεν ήθελα να του φάνει την καρύδα του. Ξέρω ότι αν την αφήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και πει θα τη φάω σε 10 λεπτά, θα την έχουν φάει. Και δεν ήθελα να φάνε την καρύδα του Σάκη οι υπόλοιποι παίκτες. Για την καρύδα του Σάκη. Για την καρύδα του Σάκη. Είναι, είναι πολύ ωραίο. Ναι, οπότε με έπιασε. Δηλαδή, αν είχα δει και ένα πλάνο που του κάνω έτσι, ότι σε φάση ότι δεν θέλω να σε βλέπω, αλλά θέλω και να φας. Ψυχούλα. Ο κόσμος έξω όταν σας συναντάει και σας βλέπει μαζί ως ζευγάρι και καλός ή κακός γνωρίζει πολλά πράγματα για τη ζωή σας και την ιστορία σας. Τι σας λέει. Εγώ θα σου πω όταν δεν μας βλέπει μαζί. Α, αυτά είναι. Ανησυχεί ο κόσμος. Ναι. Θα με ρωτήσει το 95% η Μαριαλένα που είναι. Κοιτάει πίσω μου. Ανησυχία. Λέω, παιδιά, κάνει και άλλες δουλειές. Δεν μπορεί να είναι πάντα μαζί μου. Δηλαδή,
Νησάφη, πόσες ώρες τη μέρα να είμαστε μαζί. Αγωνεί ο κόσμος. Πολύ, Αγωνία. Πάρα πολύ. Γενικά έχει ταυτιστεί και πάρα πολλοί κόσμος με την ιστορία μας. Ειδικά μετά το Survivor του 21 που βγήκαμε, πάρα πολλά ζευγάρια μας στείλανε μήνυμα και μας λένε ότι μέσα από εσάς τα ξαναβρήκαμε τον πρώην μου με την πρώην μου, γιατί πίστεψα στην αληθινή αγάπη. Για ένα νέο ζευγάρι το 2024 είναι πιεστικό να τους ρωτάνε πότε θα παντρευτείτε, σκέφτεστε το γάμο. Ναι. Πάρα πολύ πιεστικό, γιατί πραγματικά ή πότε θα γίνεις μαμά, σκέφτεσαι να μείνεις έγκυος, πόσα παιδιά θέλεις. Όχι, μαλλιστικά την έχουν βγάλει 3 φορές έγκυο. Α, ναι. Αλήθεια. Όλα τα site με λένε ότι είμαι έγκυος. Πραγματικά... Σου λέει κάποια στιγμή θα το πετύχουμε. Έτσι γίνεται. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε κρύψει και τίποτα από τα social, δηλαδή καθημερινά ανεβάζουμε στιγμές μας. Οπότε τους λέω ότι αν είναι κάτι θα το μάθετε κάποια στιγμή, δεν χρειάζεται να προδικάσετε καταστάσεις. Να μην μου την πιέζετε, γιατί είναι γυναίκα και αν είναι να γίνει κάτι πρέπει να γίνει επειδή το θέλει. Ναι, καλή. Τι. Και επειδή είναι έτοιμη. Κοιτάς την κάμερα για να καταλάβω. Ναι, για να μας πιέζουν γιατί... Αχ, Θεέ, θα τρελαθώ. Και όταν ήρθε η πρόταση για την περιφέρεια. Το συζητήσατε. Πολύ. Εκεί και αν το συζητήσαμε. Ήτανε σκεπτική όπως και εγώ. Τελικά ο κόσμος σε αγαπάει πολύ, Σάκη. Νομίζω πως αυτό ήρθε και έδεσε να δείξει ότι η αγάπη του κόσμου δεν ήταν μόνο προς ένα reality παιχνίδι και την τηλεόραση. Ήταν πραγματική για έναν άνθρωπο που εκτιμάει σαν προσωπικότητα και όχι σαν παίχτη reality. Που παίχτες reality είμαστε, δεν είναι κακό για μένα. Δεν μ' αρέσει από εκεί μας έμαθε ο κόσμος. Ναι, εγώ το λέω παιχνιδιάρικα, ότι από εκεί μας έμαθε ο κόσμος, από παίχτες reality. Okay, ο καθένας όμως εξελίσσεται, προοδεύει και δεν μένει εκεί. Σίγουρα μας έδωσε ένα boost στη ζωή μας και στην καριέρα μας και σε ό,τι κάνουμε. Οπότε ναι, ήταν λίγο δύσκολη απόφαση, αλλά από την πήρα πήγαν όλα καλά. Και τα άλλα πράγματα που κάνετε που είναι αρκετά και πολλά. Για πες μας τώρα. Λοιπόν, θα πω εγώ τα δικά σου ναι. Και στα δικά μου. Τέλεια. Λοιπόν, έχει στο Περιστέρι ένα μαγαζί με ρούχα. Ένα σπα που είναι καταπληκτικό, πραγματικά σας περιμένουμε. Έχει το μαγαζί, ένα μεγάλο ποσοστό στο μαγαζί που δούλευα εγώ με όλη την ιστορία. Και τώρα ανοίγει και ένα μαγαζί στο κέντρο, σε πάρα πολύ κεντρικό σημείο. Που θα... Εδώ μπορείς να βρεις, ξέρεις ο κόσμος. Για πες. Στην Ερμού και Καλαμιώτη. Η Μαριάλα είναι επίσης πάρα πολύ δραστήρια, περισσότερο με τα social media, αλλά πλέον θα έχει κάτι απτό. Θα το πιάνουμε, θα το χρησιμοποιούμε, θα κυκλοφορεί, θα πωλείτε, θα αγοράζετε, θα χρησιμοποιείτε και θα το ξαναγοράζουμε. Πολύ ωραία. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα, να είστε έτσι πάντα χαμογελαστοί και ταιριαστοί και με τα πειράγματά σας. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και εμείς. Και εμείς γιατί είμαστε και πράγματα τα οποία δεν έχουμε ποτέ σε φακό. Τα λέμε στους φίλους μας και γελάμε με την ιστορία μας. Θα το γιορτάσετε τον Άγιο Βαλεντίνο. Εγώ είμαι πολύ ρομαντικός. Μακάρι να ρωτήσετε. Εμείς γιορτάζουμε αγάπη μου την κάθε μέρα. Α, σε κατατρόπωσε.